Συνεχίζουμε με Αυστραλιάνο Open. Θυμάστε τη Μαρία Σάκαρη που σας έλεγα και τις προάλλες που έκανε την πρώτη της νίκη στο κύριο Σταμπλό στους 64 του Αυστραλιανού Open. Η Μαρία μετά κληρώθηκε με την Κάρλος Ναβάρο, την Ισπανίδα, και ιτήθηκε σε αυτό το γύρο, που σημαίνει ότι δεν προχωράει στους 32 η Μαρία Σάκαρη. Όμως έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που έχει πετύχει στο Αυστραλιανό Open είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μπήκε στο κύριο Σταμπλό ύστερα από το Αμερικανικό Open. Έκανε την πρώτη της νίκη ever στο κύριο Σταμπλό η Ελληνίδα τενίστρια, και τώρα ιτήθηκε από μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, την Ναβάρη, η οποία είναι νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη. Επομένως όλη της η πορεία στο Αυστραλιανό Open θεωρείται θετική, σκαλή χτίζει την θέση της στο παγκόσμιο τένις, και βεβαίως και ξαναβάζει την Ελλάδα στο παιχνίδι, στο παγκόσμιο τένις, κάτι που έχει να συμβεί από τη Λένα Δανιηλίου και βεβαίως νωρίτερα με τη μητέρα της Αγγελική Καραλοπούλου. Γεια σκέψε. Αυτά.